Μαζί μας λοιπόν ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας, καθηγητής φιλοσοφίας της τέχνης. Γεια σας κύριε Δαβέτα, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Γεια σας, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Συμφωνείτε με αυτό που δήλωσε ο Μακρόν, ότι τίποτα δεν έχει κρυθεί? Εγώ, κοιτάξτε, το έχω πει πολύ πιο πριν και το έχω γράψει, διότι παρακολουθώ τα πράγματα. Ο Μακρόν ίσως είναι η πρώτη φορά που συνειδητοποιεί κάτι το οποίο δεν είχε συνειδητοποιήσει όλο αυτόν τον καιρό. Δηλαδή, τον πραγματικό κίνδυνο να χάσει, δεν ξέρω αν θα χάσει τις εκλογές, αλλά να έχει απέναντί του έναν αντίπαλο, ακόμη και κατά τη διάρκεια της θητείας του, πολύ ισχυρό, το οποίο, ο οποίος είναι σε αυτή την περίπτωση η Μαρίν Λεπέν. Mm-hmm. Όλοι νόμιζαν ότι είχε τελειώσει η περίπτωση της Λεπέν, αλλά αποδεικνύεται ότι συνέβησαν δύο πράγματα. Πρώτον, κάποια λάθη του Μακρόν, ουσιαστικά τα οποία θα σας τα πω τώρα, και επίσης μία, ας το πούμε, αλλαγή, πολιτική αλλαγή σε συγκεκριμένα ζητήματα της Μαρίν Λεπέν. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο. Ο Μακρόν συμπεριφέρθηκε σαν ένας μονάρχης. Και το λέω αυτό χωρίς να πάρω θέση. Δεν παίρνω θέση. Μιλάω όσο μπορώ αντικειμενικά για να μην παρεξηγηθώ. Mm-hmm. Τι εννοώ μονάρχης? Ο μονάρχης ασχολείται με τα μεγάλα θέματα και έχει αφήσει τα μικρά στους επιτελείς του. Δηλαδή, ο Μακρόν ασχολείται με την Ευρώπη, με τις διεθνείς συναντήσεις, με το Ουκρανικό, με όλα αυτά. Και την καθημερινότητα ασχολείται πολύ λιγότερο, με αποτέλεσμα βασικά ζητήματα της γαλλικής πολιτικής και της γαλλικής κοινωνίας να μην μπορεί να δώσει λύσεις, όπως είναι το συνταξιοδοτικό. Όπως είναι το συνταξιοδοτικό, όπως είναι, αν θέλετε, της ασφάλειας και βέβαια της αγοραστικής δύναμης. Ναι. Ακρίβεια της αγοραστικής δύναμης. Σε αυτή την περίπτωση, ο Μακρόν τι έκανε? Δεν ασχολήθηκε με αυτά τα θέματα, πιστεύοντας ότι απέναντί του δεν είχε αντίπαλο. Και μάλιστα χρησιμοποίησε το Ουκρανικό για να αποφύγει να δώσει μάχη σώμα με σώμα, όπως είναι παράδοση στη Γαλλία, για το θέμα της πολιτικής μάχης της προεκλογικής. Άρα λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση δεν έδωσε ούτε έναν προεκλογικό αγώνα. Να. Δεν έδωσε καμία μάχη με τους με debate, ούτε τηλεοπτικά ούτε τίποτα. Mm-hmm. Θεωρώντας ότι θα περάσει με ευκολία. Από την άλλη μεριά λοιπόν η Λεπέν τι έκανε? Πήρε αυτά τα τρία θέματα, τα δούλεψε και έδωσε προτάσεις κοστολογημένες και με πολύ συγκεκριμένη ακρίβεια, διότι έχει πολύ καλούς συνεργάτες, αποδεικνύεται, επιστήμονες, κάποιοι σοβαροί καθηγητές πανεπιστημίου που τη στηρίζουν, και έδωσε απαντήσεις με προτάσεις στο οικονομικό, αυξάνοντας την αγοραστική δύναμη του πολίτη, κάτι το οποίο θέλει ο Γάλλος. Μην ξεχνάτε ότι ο Γάλλος ψηφίζει με ιδεολογία. Ο Γάλλος ψηφίζει μέσα από τις ανάγκες της τσέπης του. Είναι τέτοιος πολίτης ο Γάλλος, ο γαλλικός λαός έτσι είναι. Mm-hmm. Δεύτερον, ο Γάλλος έχει το εξής, το θέμα της ασφάλειας. Τρελαίνεται με την ασφάλεια. Δεν μπορεί αυτά που συνέβησαν επί της κυβέρνησης του Μακρόν, της θητείας Μακρόν, δηλαδή να παίρνει κάποιος ένας Ισλαμιστής τρομοκράτης ένα καμιόνι και να το πετάει πάνω στην οίκια και να σκοτώνει παιδιά. Αυτό θεωρούν ότι είναι πρόβλημα πολιτικής απραξίας της κυβέρνησης. Του το χρεώνουν λοιπόν. Και τρίτον, το θέμα της γαλλικής ταυτότητας. Δυστυχώς και κακώς βέβαια, αλλά έτσι είναι, η μετανάστευση ενώθηκε, ταυτίστηκε με το πρόβλημα της απώλειας της πολιτισμικής ταυτότητας. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι αυτό ισχύει. Πιστεύω ότι ένας μετανάστης δεν θα βλάψει. Όμως η κακή διαχείριση του θέματος μπορεί να ξυπνήσει δαίμονες ή η αδιαφορία του θέματος. Και η αδιαφορία που έδειξε ο Μακρόν στην πράξη έδωσε την ευκαιρία στην οποιαδήποτε άλλη πλευρά του λαϊκισμού. Να το εκμεταλλευτεί αυτό, ναι. Και να το σηκώσει σαν θέματα, να τα σηκώσει ψηλά στην ατζέντα. Ναι, βασικά θέματα. Είναι η φόβη των πολιτών. Του λέει, εμείς είμαστε Γάλλοι. Μην ξεχνάτε ότι οι Γάλλοι έχουν ιστορία. Έχουν ένα σοβινισμό, μια αίσθηση της κυριαρχίας. Ξαφνικά σου λέει, πού είναι η γλώσσα μας, πού είναι όλα αυτά. Αυτά λοιπόν τα πήρε έξυπνα η Λεπέν, τα χρησιμοποίησε και σιγά σιγά σε αυτό τη βόησε πάρα πολύ δύο πράγματα. Η αλλαγή της εικόνας, σκεφτείτε ότι έβγαινε μέχρι με τα σκυλιά της, μέχρι τα γατιά της, συγγνώμη, και όλοι μιλάγανε για την πολύ καλή νοικοκυρά, μιλούσε για τα παιδικά της χρόνια, για όλα αυτά. Η προσιτή γυναίκα, η γυναίκα της διπλανής πόρτας που θα μπορούσε όμως να είναι και πολύ αξία ηγέτηδα, ας πούμε. Ναι. Και η φεμινίστρια, παρακαλώ. Βγήκε ως φεμινίστρια της ισότητας, όχι ως νέο φεμινίστρια. Το διευκρίνησε, δεν είμαι νέο φεμινίστρια. Είμαι φεμινίστρια. Απομακρύνθηκε από τον πατέρα της και αυτή η φιλικότητα άρχισε να την κάνει πάρα πολύ συμπαθητική σε σχέση με τον Μακρόν που τον έβλεπα σαν ένα πρόσφατο μονάρχη. Ένα μικρό παράδειγμα. Εχθές μετά τις εκλογές. Ο Μακρόν φεύγει από το κέντρο του με ένα τεράστιο κομβόι με αστυνόμους. Και διαβάζω τα σχόλια και μέχρι και οι δημοσιογράφοι τηλεοράζει και λένε: ποιος έφυγε, λέει, κανένας μονάρχης από τις Βερσαλιές? Αντί να είναι σε μάχη προεκλογική,
ή είναι ακόμη ένας πρόεδρος ο οποίος έρχεται από υψηλού. Προσέξτε, αυτά είναι μικρές λεπτομέρειες, αλλά αυτές οι λεπτομέρειες έδωσαν την αύξηση της Λεπέν και έχουμε και το εξής στοιχείο. Ο Μελανσόν ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν πήρε ένα πολύ καλό ποσοστό. Mm-hmm. Όμως ο Μελανσόν είπε ούτε μία ψήφο στη Λεπέν, αλλά δεν είπε ψήφιστε Μακρόν. Προσέξτε το. Τι σημαίνει αυτό, σύμφωνα με τους σημερινούς αναλυτές, αλλά και με τη δικιά μου άποψη. Ένα σημαντικό ποσοστό θα ψηφίσει Λεπέν, ένα 20-25%, όσο και αν φαίνεται περίεργο, και ένα μεγάλο ποσοστό δεν θα ψηφίσει. Που αυτό βοηθάει τη Λεπέν, διότι αυτοί που θα ψήφιζαν το μεγάλο ποσοστό θα ψήφιζε υπέρ του Μακρόν, εάν δεν ήταν αντιπαθής ο Μακρόν. Μάλιστα. Έχει πρόβλημα με την νεολαία ο Μακρόν. Η νεολαία τους ακούτε να λένε ότι εμάς δεν μας νοιάζει ποιος θα βγει. Αυτό έχει να κάνει με το περίφημο απολιτικ. Mm-hmm. Αυτό εμείς το χτίσαμε, η γενιά μας, ας το γευτούμε τώρα. Και ταυτόχρονα έχει απέναντί του έναν άνθρωπο ο οποίος τι λέει, ότι εμείς δεν θέλουμε τον Μακρόν. Μας έχει ενοχλήσει με τα κίτρινα γυλαίκα, με την οικονομική του πολιτική, με το συνταξιοδοτικό. Τώρα, από τη μεριά του Μακρόν έκανε ένα έξυπνο βήμα. Ποιο είναι το έξυπνο βήμα? Εχθές ταυτόχρονα μπόρεσε και απευθύνθηκε σε όλους τους υποψηφίους εκτός από τη Λεπέν, λέγοντάς τους ελάτε να σας βάλω στην κυβέρνηση. Με λίγα λόγια αυτό είπε. Δηλαδή, να κάνουμε κοινό πρόγραμμα. Τους έκλεισε το μάτι, ότι, ναι. Ναι, όλοι αυτοί που έχουν χάσει, παράδειγμα το δεξιό, η αντίστοιχη Νέα Δημοκρατία της Γαλλίας, ας το πούμε έτσι απλά, η οποία συνετρίβει, πήγε στο 4,4%, έχει το δικαίωμα να μπορεί να βάλει μέλη στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ανοίγοντας αυτό το μέτωπο και μοιράζοντας την πίτα της εξουσίας, μοιραία φέρνει υποστηριχτές και ταυτόχρονα όμως αλλάζει και το πρόγραμμά του. Φτιάχνει ένα νέο πρόγραμμα, στο οποίο όλοι θα έχουν τη συμμετοχή. Άρα ο Μακρόν θα πρέπει κάτι να δώσει και σε εκείνους. Επομένως δεν μπορεί να κινηθεί όπως κινούταν μέχρι σήμερα. Έτσι λέει η πολιτική. Τώρα, από την άλλη μεριά, ο Μακρόν θα σου πούνε ότι κερδίζει. Αν ισχύσει αυτό που ισχύσει μέχρι σήμερα και δεν υπάρξει κάποιο χοντρό λάθος, τότε θα κερδίσει με λίγη διαφορά, ελάχιστη διαφορά. Mm-hmm. Αυτό όμως σημαίνει ότι με μια αντιπολίτευση, η οποία θα είναι από 45 μέχρι 47 ή 48, στην ακόμη πιο καλύτερη περίπτωση για την αντιπολίτευση, δεν θα μπορεί να περάσει εύκολα νομοσχέδια. Mm-hmm. Θα έχει πρόβλημα, κοινωνικό πρόβλημα. Και χτίζεται έτσι μια δυνατή αντιπολίτευση, η οποία με κεκτημένη ταχύτητα θα βγάλει σίγουρα τον πρόεδρο της επόμενης φοράς, αν βγει τώρα ο Μακρόν. Διότι μην ξεχνάτε ότι η πλειοψηφία της Γαλλίας αυτή τη στιγμή, στο 65-70%, είναι δεξιά. Και μάλιστα η λεγόμενη ακροδεξιά, όπως αναφέρατε, εισαγωγικά το βάζω γιατί δεν είναι πάντα, αλλά τέλος πάντων αυτό που ονομάζουμε ακροδεξιά, είναι με 30-35%. Έχουμε μια στροφή προς τα άκρα. Ο Μελανσόν, που θεωρείται ριζοσπαστική αριστερά, είχε 20% και κάτι. Για βάλτε τα κάτω να δείτε. Και έχει διαλυθεί το παραδοσιακό κομματικό σύστημα στη Γαλλία, έτσι. Δηλαδή το σοσιαλιστικό κόμμα του Μιτεράν συρρυκνώθηκε, έτσι. Ναι. 1,8. 1,8, η Άννα Νταλκό, ναι. Ναι, και η Πεκρές έχει 4,7, 4,8. Αν υπάρχει πια, δεν τελειώσαν αυτά τα κόμματα. Έτσι όπως είναι οι συνθήκες. Mm-hmm. Αλλά δεν τελείωσε η Λεπέν. Δεν τελείωσε, θα το πω πιο απλά. Το μέτωπο, εδώ έχουμε δύο μεγάλα μέτωπα. Το ένα είναι αυτό που ονομάζει, το λέει progressive, το λέει προοδευτικό ο Μακρόν. Εγώ το λέω αυτό το οποίο είναι πολύ κοντά στο πολιτικά ορθόν και στην παγκοσμιοποίηση. Και από την άλλη μεριά έχουμε αυτούς που είναι αντίστοιχα στην παγκοσμιοποίηση, τους οποίους ενυπάρχουν και οι λεγόμενοι εθνικοί υποστηριχτές. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί, διότι την παγκοσμιοποίηση την αντιμάχονται και πάρα πολλοί οι οποίοι είναι στην αριστερά. Ναι, ναι. Δεν ξεχνάτε ότι η Λεπέν εκφράζει. Αυτή τη στιγμή σήμερα έχουμε ένα ποσοστό σημαντικό, κυρία Δράκου. Οι άνθρωποι που είναι από τη μεσαία τάξη και πάνω, που βγάζουν τη ζωή τους αρκετά καλά, ψηφίζουν Μακρόν. Αυτοί που είναι από τη μεσαία τάξη και κάτω, που έχουν προβλήματα, που είναι και η πλειοψηφία, δηλαδή η άλλοτε εργατική τάξη, mm-hmm. ψηφίζει Λεπέν. Η Λεπέν βγαίνει ως ο εκπρόσωπος του λαού, σε εισαγωγικά. Νομίζω ότι αυτά είναι πολύ σημαντικά συμπεράσματα, γιατί αυτά είναι συμπεράσματα τα οποία δεν αφορούν μόνο τη Γαλλία. Έτσι, ενδεχομένως να τα δούμε να γενικεύονται στην Ευρώπη. Βέβαια, στην Ευρώπη. Απολύτως, πολύ σωστά μιλάτε. Αυτό είναι τα ζητήματα της Ευρώπης. Αν λοιπόν βάλουμε μια ταμπέλα σε κάποιον, αυτός είναι ακροδεξιός και τελειώσαμε, τον τελειώσαμε, γιατί λειτουργούμε με μια μορφή ενοχοποιημένη
ή δαιμονοποιούμε. Mm-hmm. Αυτή τη φορά είναι λάθος η πολιτική. Μπορεί να λειτουργήσε πριν. Τώρα, θέλετε να χτυπήσετε κάποιον ο οποίος σας απειλεί, χτυπήστε τον πάνω σε πολιτικά προγράμματα. Χτυπήστε τον πάνω όχι σε ιδεολογίες γενικότητες. Πάνω με συγκεκριμένα προγράμματα, τα οποία αφορούν την καλυτέρευση της ζωής του πολίτη. Να. Διότι διαφορετικά, καληνύχτα κυρία Δράκη. Και βέβαια το θέμα αυτό των συνασπισμών, έτσι, πώς οδεύουμε ενδεχομένως σε κυβερνήσεις συνασπισμών από εδώ και πέρα. Έτσι, μπράβο. Όπου πολλά... Ναι, το οποίο αφορά και την Ελλάδα. Ναι, μικρά τα κόμματα συνεργάζονται και βεβαίως υπάρχει ένα παζάρι, ένα λησβερίσι, αλλά έτσι έχει αποφασίσει ο λαός, έτσι έχουν αποφασίσει οι ψηφοφόροι. Να, και ένα τελευταίο να σας πω, που έχει σημασία, είναι ότι όλοι υποστηρίζουν, ακόμη και κάποιοι, και πολύ, όχι κάποιοι, πολύ αριστεροί, την έννοια της αναλογικής, της απλής αναλογικής, την οποία βάζει μπροστά η Λεπέν. Ναι. Και κατηγορούν όλοι τον Μακρόν γιατί δεν έβαλε απλή αναλογική. Και τώρα το θέτουν έτοιμα ακόμη και άτομα που στηρίζουν τον Μακρόν. Mm-hmm. Λένε ναι στην απλή αναλογική για να μπορούν να εκπροσωπηθούν όλα τα κόμματα και τα μικρά κόμματα. Διότι είδαμε ότι στην Γαλλία έχουμε 6-7 μικρά κόμματα. Γιατί αυτά να μένουν στην άκρη, αφού τα μεγάλα κόμματα συνετρίβησαν. Σωστό. Είναι ένα μήνυμα αυτό. Είναι, ναι, για πραγματικά. Θέλει, επιδέχεται πάρα πολλών αναγνώσεων και είπαμε δεν αφορά μόνο τους Γάλλους. Θα δούμε βεβαίως τι θα γίνει και στις 24 ναι. Απριλίου. Θα έχει ενδιαφέρον γιατί η ατμόσφαιρα, εν πάση περιπτώσει, έτσι όπως μεταδίδεται, κύριε καθηγητά, στα περισσότερα μέσα ενημέρωση σήμερα, είναι ότι παρά το προβάδισμα, ο δεύτερος γύρος θα είναι κάτι διαφορετικό. Θα είναι μια διαφορετική αναμέτρηση. Ναι. Και υπογραμμίζεται αυτό που είπατε, ότι έχει μεγαλύτερη δεξαμενή η Λεπέν και δεν μιλάμε για το 2017. Έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα. Και κυρίως να καταλάβουμε ότι τώρα θα δοθεί μάχη επιχειρημάτων που αφορούν την καθημερινότητα. Ναι. Αυτό το λεγόμενο παραμύθι των ιδεολογιών του καλού και του κακού, το οποίο είναι χριστιανικό κατάλοιπο, το οποίο μας έχει αφήσει πολλά σημάδια αρνητικά πλέον, αυτό το θεολογικό. Όχι. Ναι. Και ο κόσμος δεν με νοιάζει με το καλό και το κακό, σου λέει ο κόσμος. Δεν με νοιάζει, μου προτείνεις κάτι για να ζήσω εγώ καλύτερα. Να ζω καλά, αξιοπρεπώς, να είμαι ασφαλής και τα λοιπά. Ναι, βασικά πράγματα. Ναι. Κύριε Δοβέτα, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.